Πρωτονοτάριος και η κυρία Βουκελάρα. Και είναι από το ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου. Με το Γιάννη έχουμε συνεργαστεί κατά καιρούς και έχουμε κάνει παρουσιάσεις για την Wikipedia σε ανθρώπους οι οποίοι είναι και εκπαιδευτικοί και σπουδαστές. Έτσι. Και θα μας πούν τώρα περισσότερα. Έτσι την ιδέα να κάνουμε ένα ενημερωτικό σεμινάριο στους εκπαιδευτές μας που απασχολούνται στο ΙΕΚ με την κατάρτιση των 400 περίπου σπουδαστών μας για προσωπικότητες, χαίρεστηκα πάρα πολύ και έτσι ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία. Αρχικά είναι ένα σεμινάριο ενημερωτικό, αλλά πριν σας πω τις λεπτομέρειες, θα ομαδικές εργασίες που ήδη
Ψάχνουμε στην Wikipedia, γιατί η συγγραφή λιμάτων δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές μας να εμβαθύνουν στη γνώση, νιώθουν την αίσθηση της δημιουργικότητας, μαθαίνουν να αυτοδιαχειρίζονται ήδη το μάθημα, καθώς καλλιεργείται η σκέψη, ενθαρρύνεται η ομαδικότητα, η συνεργατικότητα και η επικοινωνία, ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους και η αυτοπεποίθησή τους και βέβαια, καθώς παράγουν ήδη τη γνώση, βλέποντας το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους και το προϊόν της δουλειάς τους, νιώθουν μεγάλη ηθική ικανοποίηση. Παράλληλα, ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων ενισχύεται, καθώς δεν είναι ο ρόλος του εκπαιδευτή να μεταδίδει τη γνώση, αλλά έχει ρόλο μαθησιακού συμβούλου πλέον, μέντορα, καθώς παίζει το ρόλο του εισηγωτή, του καθοδηγητή, του διαμεσολαβητή της γνώσης και όχι του μεταδότη της γνώσης, δημιουργεί μαθησιακές καταστάσεις, συντονίζει ο ίδιος τη μαθησιακή διαδικασία, διαφορεί την πορεία της μάθησης των σπουδαστών μας και ενεργοποιεί το ενδιαφέρον τους, αλληλεπιδρώντας δημιουργικά μαζί τους. Αυτά ήταν τα σχόλια που θα κάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω άλλο που μιλήσαμε τα θέματα και ξέρω τι όλοι μα θέλουν να γράφουν. Και το πήγαμε έτσι.
κάναμε μία μικρή διάλεξη, ας πούμε. Άλλη ήρθε ο Μάνος, μόνος λέει ότι διάλεξε. Και το παρουσιάσαμε, ένα αναλογικό τρόπο εργασίας πιο τεχνικό. Και όλη αυτή η παρουσίαση θα πιαθεί στο YouTube, θα με δημοσιοποιήσει, ότι μπορεί να διαδικαστεί πολύ εύκολα μέσα στο Wikipedia αυτά τα τέτοια λεπτά. Αν είμαστε ακόμα στην διαδικασία του πειραματισμού, το ερευνούμε, βρίσκουμε τέλειες, πιστεύω ότι το χρόνο θα μας παρουσιάσουμε και ακόμα καλύτερα. Νομίζω πως έχουμε ήδη κάτι στα σκαριά. Με τον Γιάννη έχουμε ξεκινήσει μια εργασία μέσα στη Wikipedia να προσπαθήσουμε αυτό που μαθαίνει ο καθένας από την μεριά του να το κάνουμε κάτι που να απλώσει παντού. Να πάει δηλαδή στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ο Γιάννης λοιπόν κάνει αυτό θεσμικά. Εγώ δεν είμαι καθηγητής μέσα σε σχολείο. Δεν έχω την ιδιότητα αυτή. Όμως έχω ξεκινήσει αυτή τη στιγμή μαθήματα στο Πανεπιστήμιο, όπου οι εργασίες που παραδίδω και μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα κάτω στην έκθεση, γιατί έχω παραθέσει τα δείγματα της δουλειάς αυτής, τα φύλλα εργασίας μου, αποσκοπούν στο να περάσει μέσα στην εκπαίδευση παντού. Στόχος μας λοιπόν, ο κοινός στόχος μας είναι να περάσει στην εκπαίδευση ενηλίκων στα κέντρα διαδικτύου μάθησης, όπου θα μπορεί κάποιος να συνεχιστούμε, γιατί να δούμε, εμείς θα προσπαθήσουμε πάντως να το βάλουμε τουλάχιστον ένα πλαίσιο, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιεί κανείς για να λύσει το τύπο του. Θα μου το προτείνει αυτό να το κάνουμε. Δηλαδή να είναι μέσα στα προτινόμενα τα θέματα και να μπορεί, αν θέλει κάποιο, χωρίς να έχει, φαντάζομαι, ας πούμε, να πρέπει να χρειάζεται να έχει ιδιαίτερα προσόντα, απλά ως διεκπαιδευτής να μπορεί να διδάξει. Ή να το δούμε σε μέχρι τι πιο όλοι μπορεί να πάει αυτό. Αυτό που κάποιε διεκπαιδευτέ ή ό,τι να έχει. Αυτό που κάνουμε ακριβώ είναι ότι σχεδιάζουμε ένα σχεδιασμό μαθήματο. Να το προτείνουμε στην κοινική γραμματεία διαβιωμάτισης που είναι υπεύθυνες ενήλικες. Και το οποίο το σχεδιάζουμε online, στην Wikipedia. Δηλαδή, μπορεί ο καθένας να μπει μέσα και να αλλάξει. Είναι καθαρά κοινωνικό, δηλαδή. Το βάζουμε, έρχεστε και οι υπόλοιποι, λέτε ιδέες, βάζετε πράγματα και αυτό θα κατατεθεί, αφού είναι μέσα στην Wikipedia, ως Wikipedia πια. Γιατί είναι ανοιχτό. Είναι όλο. Οπότε, θα έχουμε κάνει κάτι το οποίο θα έχει τη συνένεση. Γιατί όποιος διαδρομή θα έρθει να το κάνει έτσι. Οπότε, αν δεν το κάνει, μένει ο στόχος το μέλλον. Και λειτουργεί καθαρά Wikipedia γιατί. Γιατί και τα λίμματα στην Wikipedia φτιάχνονται με τη συμμετοχή. Αν δεν σε ενδιαφέρει το λίμμα, θα γίνει και θα μείνει στη μορφή που το θέλει ο άλλος, ο οποίος ενδιαφέρει. Όταν και αν ξεκινήσεις εσύ, τότε μπορείς να πεις, α, έχω να τα διορθώσω. Οπότε κάνω αυτό το πράγμα. Το ενδιαφέρον λοιπόν σήμερα είναι το εξής. Όσοι ήταν εδώ από την αρχή θα είχαν δει μια γεμάτη αίθουσα με σχολεία και είχαμε και ένα σχολείο δημοτικό, το οποίο παρακολουθούσε τα υπόλοιπα σχολεία που ήταν εδώ και το σχολείο που ήταν συνδεδεμένο μαζί μας μέσω διαδικτύου. Τώρα το πήρα και εγώ ως feedback. Αυτά τα φύλλα εργασίες που θα δείτε κάτω, τα οποία είναι ίδια για τον ενήλικα, για τον μαθητή, και για το μορφή του δημοτικού. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Για κάποιους λόγους. Είναι σαν φράκταλ προσέγγιση, δηλαδή. Αλλά θα δούμε τι. Είπα ένα δύσκολο λέξη τώρα. Το εφαρμόσαμε. Τα φύλλα εργασίας τα εφαρμόσαμε με επιτυχία. Γιατί είχε φέρει μαζί τις εργασίες που τις έκανε χτες στο μάθημα, στο σχολείο, η δασκάλα, σε παιδιά πέμπτης δημοτικού. Είχαν καθαρίσει το λόγο. Φτιάξαμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε κοινωνικό ήχος. Και τους είχαμε πει, κάντε μια εργασία, γράψε κάτι και το χωριώσε εσύ ένα μέρος που πήγατε διακοπές. Και μετά οι διπλανοί, σημειώστε πού υπάρχει πρώτο και δεύτερο πρόσωπο, εγώ και εσύ, εμείς και εσείς. Στη Wikipedia δεν υπάρχει αυτό μέσα, είμαστε σε τρίτο πρόσωπο, είμαστε σε απόσταση. Και το καθαρίσαμε. Γράφω, καθαρό γράψε από κάτω, πώς θα το έγραφες, να μην είναι μέσα. Οπότε δίνει ένα κείμενο και λέει: ωραία, ελάτε πάλι
ξανά η διπλανή και βρείτε μου πού βρίσκονται μέσα στο κείμενο αυτό σχόλια. Από όσα αρχίσουν και ωρεοποιούμε πράγματα, τα διανθίζουμε, τα κάνουμε. Σημειώσαν πάλι τα παιδιά και στην τρίτη συγγραφή, στην παράγραφο που έφερε πέρα και κάτω, θεωρητικά και πρακτικά, το κείμενο είχε κυκλοπαιδικό ύφος. Ήταν γραμμένο σε κυκλοπαιδικό ύφος από ένα μαθητή του Δημοτικού. Και αυτή η επαφή με την Wikipedia γίνεται τόσο απλά, ας πούμε, δηλαδή σε πρώτο στάδιο. Μετά δεν ξέρω αν θα μπορούν να μπουν πραγματικά μέσα και να κάνουν, αλλά τουλάχιστον θα μπορούν να αντιλαμβάνονται, να φτιάξουν αυτό το φίλτρο που μπορεί να υπάρχει μέσα στο μυαλό και να ξέρουν αν αυτό είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώς. Και να καταλαβαίνουν πια από μικρά την αντικειμενικότητα και. Μόνο με επιτρέπεις. Ναι. Αυτό θέλω να πω ότι η Wikipedia τελικά δεν είναι ένα πράγμα, δεν είναι μια αποθήκη γνώση όπως νομίζουμε. Είναι πολλά. Αυτό δηλαδή που θα πρέπει να δείξουμε και με την εκδήλωση κοινωνικά. Δηλαδή είναι και ένα κοινωνικό πείραμα, όπως είπαμε και πριν. Και ειδικά στην Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη σημασία το αποτέλεσμα του πειράματος. Είναι και ένα εργαλείο στην εκπαίδευση. Και όταν και μάλιστα τα πολλά ωφέλη τα ανακαλύπτει όταν αρχίζει και εμπέκεσαι. Γιατί καταλαβαίνεις ότι η γνώση δεν είναι κάτι ξένο από σένα. Δεν είναι εκεί η γνώση της εδώ. Είναι κάτι το οποίο είναι μια δυναμική διαδικασία στην οποία πρέπει να εμπλέκεις, να την παράγεις. Και εσύ μαθαίνεις καλύτερα όταν δίνεις, όταν προσθέτεις και στις δικές σου γνώσεις. Δηλαδή είναι πολύ περισσότερο από μια απλή κυκλοπαίδεια. Αυτό θα το καταλήξω. Ναι. Βεβαίως. Έτσι κι αλλιώς τώρα μπορούμε να μιλήσουμε στο πάνελ όσοι είμαστε. Να κάνουμε στις συστάσεις. Ναι, ωραία. Είναι μαζί στο σχολείο της Wikipedia's. Είναι μας στήριξε τον πρώτο καιρό με τα μαθήματα και λέω μας στήριξε με τη συμμετοχή. Έτσι. Και μάλιστα προέρχεται και από εκπαίδευσης και από πρώτες εκπαίδευσης. Να σας λέω ο Δήμος Δημοτικός. Να σας πω δάσκαλος που βρίσκομαι εδώ. Πρώτα απ' όλα, ως μαθητής, εντάξει, παίρνουμε τα κόμματα σκάνω στο κοινωνικό σχολείο, μαθητής του κυρίου Μάνου. Γνώρισα το σχολείο της Wikipedia, ξέρω ότι η Wikipedia γνώρισε πολύ πριν από το σχολείο της Wikipedia, από προσωπικό ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να πω ότι η φωτογραφία είναι πολύ μεγάλη, αλλά αυτό που ένιωσα όταν πλέον γνώρισα ακόμα καλύτερα την Wikipedia και μέσα από το σχολείο ήταν δύο πράγματα. Ένιωσα ότι ήταν πρώτα πάρα πολύ μικρός, ταυτόχρονα πάρα πολύ ισχυρός. Μικρός γιατί ήταν ένα πέρα το πεδίο δραστηριοτήτων και γνώσεων και γνώσεων το πιο πολύ ως εργαλείο δηλαδή. Και λέω πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις και να βγάλεις μέσα από αυτό, γιατί όλα μας φέρθηκαν νωρίτερα από τους συζητητές. Και δυνατός αυτό μου είναι λοιπόν και εγώ μπορώ να ένα δύο κόμματα και να πάρω το πρώτο μηχαράκι ας πούμε σε αυτό. Ήθελα λοιπόν να σου πω τώρα ζήτησα τον Γιώργο, μιας που αναφερθήκατε νωρίτερα στην πρωτομάδα την εκπαίδευση, να ζητήσω έτσι και δημόσια μια χάρη από τον κύριο Κεφαλιά και από τους εισηγητές που υπήρχαν με την παιδεία, θα πάρω στη συνέχεια, να μας κάνουν μια τέτοια παρουσίαση με τα ίδια ίσως και πιο πλουτισμένα αν υπάρχει δυνατότητα ή πιο πλουτισμένες εισηγήσεις, μια τέτοια παρουσίαση με τέτοια εισήγηση σε σχολικούς συμβούλους πρωτοβάθμια της εκπαίδευσης, οι οποίοι αργότερα κατηγορούνται αν το θέλετε, θα μπορέσουν να γνωρίσουν αυτό το αντικείμενο της εκπαίδευσης, το πολύ δυνατό εργαλείο και στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμια της εκπαίδευσης. Γιατί σήμερα και συμπληρώνοντας ότι είναι καθημερινή και είναι εκπαιδευτική στα σχολεία τους, φαντάζομαι ότι θα είναι αρκετά δύσκολο να έρθουν. Όμως σε μια ημέρα που θα υπάρξει μια ημερίδα αφιερωμένη αποκλειστικά στην γνώση της συνδυασμένης των εκπαιδευτικών με την Wikipedia σε ένα τέτοιο επίπεδο που μπορούν να την εντάξουν στο μάθημά τους, πιστεύω ότι θα ήταν κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και πολύ πολύ ενδιαφέρον για πολλούς που έχουν πάρει με την εκπαιδευτική εκπαιδευτικών. Γιατί δεν ξέρω σήμερα αν υπάρχουν μαζί μας κάποιοι την βάθμια εκπαίδευση εδώ. Μόνος μου και το σχολείο του ναι, ήμασταν γεμάτοι στην αρχή, τώρα και βέβαια, τα παιδιά κουραστήκαν. Και βέβαια, ίσως και σε δεν ξέρω αν έχει γίνει και στο παρελθόν κάποια ημερίδα σε σχολικούς συμβούλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ναι. Δηλαδή, είχε γίνει δηλαδή, κάτι τέτοιο ώστε να μπορεί να δεχθεί και να γνωρίσουν περισσότερο. Στη δευτεροβάθμια είχα κάνει πριν από 2-3 εβδομάδες, τώρα για τον χρόνο δεν τον έχω πάρα πολύ καλά πια με όλα αυτά. Είχα κάνει μια παρουσίαση όντως για τη Wikipedia ως καλή πρακτική στο σχολείο. Είναι αυτό το οποίο στην ουσία παρουσίασαν τα σχολεία που πέρασαν και από την οθόνη και διαζώσεις προηγουμένως. Και το δείξαμε, το αποτέλεσμα αυτό, σε κάμποσους εκπαιδευτικούς πληροφορικής όμως. Πληροφορικής πολύ συγκεκριμένο. Αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο. Αυτό πρέπει να ανοίξει παραπάνω. Ακριβώς. Επειδή δεν αφορούνται μόνο τις πληροφορικές, είναι ένα εργαλείο που υπάρχει στο διαδίκτυο, έτσι, αλλά λοιπόν, η απάντηση είναι καταρχάς θετική. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μου πείτε να έρθει και να μην έρθει, έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα, το θέμα είναι απλώς να συντονιστούμε κάπως. Οπότε, θα βάζετε προς τα πράγματα λιγάκι, τα συζητάμε και εδώ είμαστε. Παρακαλώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Νομίζω. Το κοινό μας είναι τώρα τέτοιο, που νομίζω θα έπρεπε η μισή από το κοινό να αυτοπαρουσιαστούν. Να έρθουν λίγο πάνω οι μαθητές του σχολείου. Να ειδωθούν όλοι όσοι είμαστε τώρα εδώ σήμερα.